πρώτη λέξη. Τι είναι, ρε παιδιά, η λέξη. Τι σημαίνει βασικά η λέξη. Αβάρετος. Αβάρετος. Και μην μου πεις όχι έγκυος. Αυτός που δεν είναι βαρετός, ας πούμε. Αυτός που δεν έχει χτυπηθεί. Αυτός που δεν είναι βαρετός, δεν έχει χτυπηθεί για να σε αυτό. Όχι! Μπράβο, ρε, να είσαι καλά, Πέτρο, για τη βοήθεια. Θα σου πούμε την Αδούλα. Ναι, πάμε, πάμε. Θα σου πούμε την Αδούλα. Νόμιζα ότι δεν τη βρίσκατε, ρε παιδιά. Έχετε λίγο με τη λέξη. Λοιπόν, πάνω σου, δεν ξέρω. Αβάρετος. Μου την αφιερώνω. Πάρα πολύ ωραίο, ο πρώτος που το κάνει. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Αβάρετος και ικανός. Αβάρετος και ικανός. Περνιέμαι ξυπνήσω. Μα σαν τα κάρω τσιράκες, δεν φέγγω να κουνήσω. Αβάρετος δυνατός. Αβάρετος και δυνατός. Άρα. Ορεξάτος. Ικανός. Είναι ακριβώς. Ικανός. Να σου πω γιατί ήταν το μπέρδεμα. Ήταν πλεονασμός το ικανός και ικανός. Γι' αυτό δεν μου τέριαζε. Είναι αυτός που δεν βαριέται, ας πούμε. Είναι αυτός που έχει όρεξη. Είναι αυτός που είναι δυνατός. Okay, έχει πάντα διάθεση. Μπορείς να είμαστε πιο προκομμένος, αυτός που δεν βαριέται τη δουλειά. Ο ακούραστος. Ο ακούραστος. Ο πρόθυμος. Α, το έχουμε ματινάδες, μας έρχονται ματινάδες, στείλτε μας και εσείς. Μας έρχονται, ματινάδες, δεν λες τίποτα. Μου, γιατί πάμε. Λοιπόν, έχεις, βεβαίως εγώ το για πες, είσαι από την κυρία Αγγελική μας. Κυρία Αγγελική, για να στέλνω τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια που μου δείχνετε εμπράκτος. Λοιπόν, όμορφη και αβάρετη, γλυκιά μου είσαι πάντα. Κι όλες σου τις χωριανές, τις έκαμε στην πάντα. Ω, μπράβο! Και πολλαπλά τα μηνύματα με αυτή τη Μαντινάδα. Να σου πω και το κάτι της, μ' αρέσει, γιατί η κυρία Αγγελική μου υπογράφει κιόλας τη λέξη. Μου σημειώνει ότι αυτή είναι η λέξη της Μαντινάδα, να ξέρεις. Αβάρετο και ήσυχο, Βιόλα μου, μ' είχες γνωρίσει. Και δαντακάρω μαγλατά σ' όποιος τραβοξανεί. Γιάννης! Γιάννης Μαρινάκη. Μου είπε χειροκροτήματα από πάνω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δώστε λίγο πονό. Χειροκροτάω εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Πέτρο, μόνο εδώ για σάμιστα. Λοιπόν, τουρκικής προέλευσης η λέξη αυτή η επόμενη. Ωραία. Τη συνάντησα πάρα πολύ στον Αγίου Νικόλαο. Εκεί ανατολικά. Για πες. Ζαέρι. Ζαέρι. Μπαρδόν. Ζαέρι. Α, καλά, εντάξει, σήμερα. Δύσκολα, καλά να πάθω. Δεν μου θέλατε τα ευκολάκια που σας είχα δει την άλλη φορά. Καλύτερα τα ευκολάκια, Πέτρο, ήταν πιο διαχείριση. Θα μπορούσε να προέρχεται από το αέρι, από το αερικό, ενδεχομένως. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει, συνέχισε το. Δεν έχει καμία σχέση, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος. Τι θέλει τώρα, άμα δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, ευκίνητο, όχι. Για πες. Λοιπόν. Ναι, για πες, είδασε με τον κύρι σου για μένα να μιλείτε. Ζαέρι είναι για καλό, αλλιώς. Να φυλαχτείτε. Μπακαλούμ. Ήταν με τον Μπακαλούμ. Μήπως. Μήπως άραγε. Ωραία. Πάμε, πάμε, αυτό, πάμε. Το έχουμε. Λοιπόν, αυτό στην Ανατολική Κρήτη, στο κέντρο της Κρήτης, κεντρικά, με Σαρά, αλλά νομίζω και στα δυτικά, αντικαθίσταται η λέξη Ζαέρι με τον Μπακαλούμ. Φίλε, πρώτη ωραία, φορά το Μπακαλού. Σωστά. Σωστά. Που σημαίνει ναι, πάλι άραγε, μήπως. Μήπως. Μπακαλούμ. Μπακαλούμ. Το βρήκαμε λοιπόν. Πέτρο δεν έχει παράπονο. Πρώτη φορά. Μετά τη Μαντιναδάρα μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία, πολύ ωραία, ωραία Μαντιναδάρα. Έχουμε τέτοια. Και εμείς σε θέλω και σε ένα δυνατό, Ζαέρι πως με σκέφτεσαι, γη πως αναζητάς με. Γη μήπως με ξεπέρασες, δεν θες να σε θυμάμαι. Έχει γίνει ρομαντικός ο φίλος μας ο Γιάννης. Ή όποιος την έστειλε αυτή. Και η κυρία Αγγελική είναι πολύ ρομαντική. Έχουμε επιλέξει ρομαντικό σε ρομαντική ουγγέννη. Τι να κάνουμε τώρα, δεν κοπεί, αλλά πάμε εμείς στο ρομαντικό. Πού να δεις τα επόμενα που σε έχω. Κάτσε να πω τη Μαντινάδα μου τώρα. Να ακούσω. Α, εμένα έχει και ερώτηση. Ζαέρι, ξέρεις Βιόλα μου, ότι με ένα σου βλέμμα μου θεραπεύεις τις πληγές που τρέχουνε το αίμα. Το τσίπου το πατώ, θα εκτιμηθείς. Αυτό ήταν ωραίο, αυτό ήταν ωραίο, αυτό ήταν πολύ δυνατό. Λιγούρικο. Μπράβο, κύριε Αγγελική. Οι αποκορονιώτες έχουν κατακλείσει το δίκτυο. Έχουν κατακλείσει, ναι, έχουν γίνει χαμούλης. Στέλνω, τι θα γίνει εσύ, δεν θες να δηλώσεις με το χέρι. Έχεις. Με το Ζαέρι. Να έρθει κάποιος μέχρι εκεί, θα κάνει τζεπαγιαδρομή. Πήγες και μακριά, θα έρθω εγώ στο Ζαέρι. Στο Ζαέρι πήγε. Ζαέρι, να είναι καλή η Μαντινάδα σου. Για να δούμε. Ή μήπως είναι λίγο μπουρμπαδι. Όχι. Ζαέρι πως με σκέφτεσαι, Ζαέρι πως με θυμάσαι ή τάχα μονειρεύεσαι τις νύχτες που κοιμάσαι. Μακάρι να ξέρα, ρε Στέλιο. Μακάρι να ξέρα, Στέλιο. Δώσ' το δυνατό το χειροκρότημα, ρε. Το αξίζει του παιδιού, ρε. Μπράβο. Όντως είναι μεγάλη απόσταση, παιδιά. Και δες με μπαίνω με την Όπτεν. Κανόνισε να πέσεις τώρα εσύ εδώ. Μπράβο, Στέλιο. Πολύ ρομαντικός, πολύ ρομαντικός. Μια χαρά, μια χαρά. Επόμενη λέξη. Θέλω δικιά σου Μαντινάδα σε λίγο. Όχι σε αυτή τη λέξη, γιατί είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η λεξούλα, το παραδέχομαι. Ναι, είναι πολύ δύσκολη. Ήταν πανεύκολες. Συγγνώμη για το σχόλιο. Όλα καλά. Λοιπόν. Για πάμε. Τι είναι, ρε παιδιά, η λέξη.
Ντάντουλος. Ντάντουλη. Ή Ντάντουλο. Τι είναι το Ντάντουλο. Επίθετο για αρχή. Μπράβο, ρε. Μέχρι εκεί ξέρω. Αυτός που τον ταντεύουνε. Αυτός που ταντεύει. Ο κανακεμένος. Όταν τη διάβασα τη λέξη και άρχισα να την ψάχνω, ήταν το πρώτο πράγμα που ήρθε στο νου, αλλά όχι. Δεν είναι. Δεν είναι, όχι. Ποιος? Ο Ατζαμής. Αυτός που δεν προσέχει. Απρόσεκτος. Όχι, δεν είναι. Ντάντουλο, με κατάντησε αυτός ο έρωτάς σου. Εμένα που ήμουν στιβαρός και δυνατός μακριά σου. Αδύναμο. Είναι ο ασταθής, αυτός που τον παίρνει ο άνεμος, ο χαλαρός, ο πλαδαρός. Με πιο ελεύθερη μετάφραση το βρήκαμε. Με πιο ελεύθερη μετάφραση το βρήκαμε. Δύσκολο ήταν. Ο άτονος, ο όχι σφιχτός, ο μαλθακός, ο πλαδαρός. Όταν περιγράφουμε τον άνθρωπο, λοιπόν. Και είναι λέξη δύσκολο. Που πλέον σπάνια χρησιμοποιείται. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι πρώτη φορά την ακούω. Έτσι. Λίγο πολύ κάτι ακούς. Κάτι πιάνει αυτή σου. Την έχει χρησιμοποιήσει βέβαια να ξέρει και ο Κασαντζάκη σε πάρα πολλά του έργα. Άντε. Ντότ. Λοιπόν, Ντάντουλο. Έχουμε Ντάντουλο. Για να δούμε, για να φτιάξει κοιτάπι. Έστειλε κιόλα Ντάντουλο. Βεβαίω, τι νομίζει. Για δε κι εσύ σίγουρα θα έχει. Δεν γίνεται να μην έχει. Δεν μα άφησαν μόνου. Για πάμε. Πάμε. Περίμενε. Δώσε μου ένα σάκι. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, είχε και χορό. Άμε να πεις του κύρι σου να μην μας δαντουλίζει. Και πες του πως δεν κάνουμε χώρια, μα μην ελπίζει. Ωραίος ο Γιάννη. Γιάννη, άσε τον κύρι ήσυχο πια επιτέλους. Ο κύρις άρθει κανένας καμιά ώρα εδώ. Με κανά... Αυτό μας κυνηγάνε εδώ. Καμιά μαγκούρα κάτι θα έρθει. Με φώναξε κανείς, είμαι ο κύρις. Είμαι ο κύρις. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ έχουμε έμπνευση από Στέλιο. Στέλιο, είσαι influencer. Κάνεις influencing. Λοιπόν, νταντούλησα τα κάρβουνα να ανάψουν λιγάκι. Να γίνουν θράκα δυνατοί, να ψήσουμε ένα αρνάκι. Αυτό ήταν η κορυφαία. Έχει ντάντουλο, φύγε κάποιος για τον ντάντουλο. Φύγε. Ωραία λέξη τον ντάντουλο, θα τη χρησιμοποιώ. Έχει ενδιαφέρον. Θέλει ο Λευτέρη, τρέχα. Να πει τέτοιο. Έρχομαι. Ντάντουλο. Και μετά γρήγορα, γιατί είναι από τις αγαπημένες του λέξεις. Θα την προλάβουμε, μην ανησυχείς καθόλου. Πρόσχετα θα πεις, Ντάντουλο, με κατάντησες, ετούτη είναι την ώρα. Ναι. Γι' αυτό και τρώω ένα αρνί και μου περνούνε όλα. Η λύση σε όλα είναι το φαγητό, ρε παιδί μου. Να πιάσουμε το αρνάκι. Το αρνί τώρα έχει την τιμητική του, δεν είναι. Είναι εορταστική περίοδος. Και να ήταν Πάσχα να πεις. Ή Χριστούγεννα, δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω λέξη λεξάρα. Έχω μία λέξη χίλιες εικόνες για μένα και θα σου πω και πότε ήταν η πρώτη φορά που την άκουσα. Μετά που θα σου πω τι είναι. Τι μπορεί να είναι τώρα αυτό. Λοιπόν, τι πρόλογο ήταν αυτό. Για κάτσε να το δούμε. Εσύ την ξέρεις σίγουρα, δεν μπορεί να μην την ξέρεις. Τι είναι. Τελευταία λέξη είναι, όχι, δεν την προλάβουμε. Όχι, είναι άλλες δύο. Έλα, γρήγορα. Ωραία, πάμε. Τι είναι η Ζάρα. Έλα. Η Ζάρα. Ξέρεις την Ζάρα. Εσύ ήμουν σίγουρη. Το γνωστό, η Ζάρα, η τσάκιση. Είναι, ναι, κυριολεκτικά αυτό το πράγμα που λες, αλλά στα κριτικά σημαίνει κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Τώρα μέχρι εκεί δεν γνωρίζω. Αν θες να μου πεις μια μαντινάδα κάπως να κάνω ένα συνειρμό. Για τη Ζάρα, πώς θωρεί μέσα από τις κλάρες. Μη δε ποντίκι, μη δαρνί, ξεφεύγει από τις ματάρες. Η Ζάρα. Τι είναι οι κλάρες τώρα. Ξέρε, γλυκιά μου τώρα. Η Ζάρα. Οι κλάρες είναι τα κλαδιά. Α, οκ. Είναι η κουκουβάγια. Αλλά ποια Χριστιανά κουκουβάγια. Ποια η λευκή. Έτσι ακριβώς. Η λευκή κουκουβάγια. Α, εγώ τη Ζάρα. Που τη βλέπεις. Ναι. Ρε εσύ. Είναι η πτυχή ρητίδες αρωματιά, είναι ακριβώς αυτό που σου είπα, ναι. Okay. Αλλά νυχτοπούλη είδος κουκουβάγιας. Κουκουβάγια. Είναι η λευκή κουκουβάγια. Okay. Έχεις δει ποτέ ένα λευκή κουκουβάγια. Όχι. Δυστυχώς. Φίλε, πες μου είναι... που μπορώ να βρω να πω. Παντού σου αγούρισε. Την έχει δει σίγουρα ο Νίκος Γωνιανάκης, ο Λιράρης, που λέει και έρχεται η Ζάρα καθαργά και κλαίει λυπημένα. Μπράβο, την γνωστή τη μαντινάδα. Παντού σου αγούρισε, Κρήτη, παιδιά. Είναι από τα πιο ιδιαίτερα αρπακτικά, κυνηγητικά ζώα. Είναι, άμα τη δει, θεωρείται επίσης καλοτυχία, άμα την έχει στο κτήμα. Ναι, αλήθεια. Στο οπτικό σου πεδίο, ναι. Οπότε πάμε μαντιναδάκια τη Ζάρα. Πάμε. Α, δεν διάβασα τη κυρία Αγγελική σου να πήγαινε το μυαλό μου καλύτερα, Πέτρο. Λοιπόν, ω και η Ζάρα κάθε αργά φωνάζει λυπημένα. Που μ' άφησες αγάπη μου και είσαι σε χέρια ξένα. Σωστή. Καλή, δυνατή, ωραία, point. Την παίρνω, την ωραία, κρατάω. Άχι, λέει, το φουστανάκι σου Ζάρες από τσικάνι, νεράιδα του παραμυθιού που βγήκε στο Σεριάνι. Δεν το πήρε κυριολεκτικά, πολύ καλά. Κύρι, δεν έχει. Ο Κύρις εδώ δεν υπήρχε, Γιάννη. Δεν υπήρχε ο Κύρις. Τον άφησε, γιατί τον άφησε. Θα τον εφάει Ζάρα, Κάπως έτσι θα πάει. Άλλη Ζάρα, τι εδώ περιέγραψες του ρούχου. Θα πάω στο φίλο μου στο Χανιωτάκι για τελευταία. Γρήγορα. Πήγαινε, δεν έχει πάει. Γρήγορα, έτσι να κλείσουμε. Πάμε. Για χάρη σου τρέχω με το τακουνάκι. Τρέχω. Δεν θα πέσει, έχω κάνει μόντιλι. Μαντινάδα, το στέλνω και κλείνω. Δώσε μαντιναδάρα. Με τη Ζάρα. Κάτι άκουσα μια Ζάρα να φωνάζει. Και τρέμω από το φόβο μου πως άλλος αγκαλιάζει. Α,
είσαι γλύκας. Πάλι ερωτικό. Είναι τέτοιος, δεν έχει γίνει αυτός ο τύπος. Δηλαδή, τι κάνει, συγγνώμη, τα σούλη. Το πάει από αρνή. Αυτό είναι η αντιθέση της ζωής. Ο έρωτας περνάει από το στομάκι. Μαζάρα. Ο έρωτας περνάει από το στομάκι. Βάλατε στη μέση, δεν μου βάλατε στη μέση. Όχι, δεν σε... Πέτρο, εγώ θα μείνω εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχες και άλλη, κράτη για την επόμενη φορά, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που είστε εδώ, οι πιο πιστοί μας συμπαραστάτες, μας ακολουθείτε και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και σας αγαπάμε πάρα πολύ. Αύριο είναι Παρασκευή, σήμερα ήταν Παρασκευή. Παρασκευούλα μέλη. Θα σας περιμένουμε εδώ εμείς στις 3. Ο Πέτρος θα λείπει αύριο τον στρίμα να κάνει καμιά δουλειά εξωτερική. Αύριο θα είμαι στα Σεξοχάς. Και θα έρθεις όμως την άλλη εβδομάδα να μας πεις τι έκανε. Θα έρθω φυσικά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Και μην ξεχνάτε μέσα σε όλο αυτό που ζούμε. Τι να κάνουμε. Πάντοτε, μα πάντοτε, να χαμογελάτε.